Είναι η γνωστή ταβέρνα, την ξέρουμε όλη την ταβέρνα. Μάλιστα τα κορίτσια εδώ, η Κωνσταντίνα και η Ειρήνη, μου λέγανε ότι εκεί έχει γερεστεί και ένα επεισόδιο του Παραπέντε. Αλήθεια? Ναι, τώρα δεν το ήξερα. Ήταν ταβέρνα. Ναι, τώρα έχει γίνει ερήπια. Κατεδαφίζεται προφανώς ως αυθαίρετο. Θα έχουμε, είναι η Κατερίνα Χριστοφιλίδου εκεί, βεβαίως, με την οποία θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως, να μας πει τι γίνεται και πώς εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση κατεδάφισης. Είναι ακριβώς πάνω στην παραλία του Σχοινιά. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Παιδιά, έχει τρομερό θόρυβο, σκόνη, όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να συμβαίνει σε μια κατεδάφιση. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από την παραλία του Σχοινιά, όπως είπες, είναι η ταβέρνα Άβρα. Είναι μία από τις 5 ταβέρνες αφαίρετες. Είχαν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστές από τη δεκαετία του 90 και συνέχισαν να λειτουργούν με διάφορους τρόπους, παίρνοντας διάφορες αναστολές. Έφτασε τώρα το πλήρωμα του χρόνου όμως, όπου δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να συνεχίσουν να λειτουργούν και γι' αυτό σήμερα βλέπετε την μπουλντόζα της αποκεντρωμένης, η οποία ρίχνει την ταβέρνα Άβρα. Πρόκειται για ταβέρνες οι οποίες ξεκίνησαν να λειτουργούν, κάποιες από αυτές ακόμα από τη δεκαετία του 50, όμως όπως σας είπα ήταν τελείως αυθαίρετες. Βλέπετε ότι βρίσκονται δίπλα στη ζώνη του Αιγιαλού, από πίσω ακριβώς είναι το δάσος, το δάσος της Πέθκης και δάσος Κουκουναριάς. Εδώ έρχονταν τα αυτοκίνητα και στάθμευαν μέσα στο δάσος. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς από τα αυτοκίνητα και από όλη αυτή την κινητικότητα που υπήρχε, όμως δεν είναι αυτός ο λόγος βεβαίως που γκρεμίζουν τα κτίρια. Τα κτίρια, όπως σας είπα, ήταν αυθαίρετα και είχαν κριθεί τελεσίδικα. Κατερίνα, είπες είναι 5 οι ταβέρνες εκεί πέρα. Είναι 5. Βλέπουμε τη μία κατεδάφιση, οι υπόλοιπες. Ναι. Θα ακολουθήσει η κατεδάφιση και των άλλων 4. Έχει οριστεί για την επόμενη Δευτέρα η επόμενη κατεδάφιση, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Όπως λένε τουλάχιστον εδώ οι υπεύθυνοι, θα έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και των 5 αυτών χώρων εστίασης. Έγινε προσπάθεια από τους ιδιοκτήτες να μεταπίσουν και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρουν μία ακόμη παράταση λειτουργίας. Είχαν χθες μία σύσκεψη στο Υπουργείο, αλλά ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος τους είπε ότι αυτό αποκλείεται, θα τελειώσει εδώ, η κατεδάφιση θα προχωρήσει. Την ευθύνη της κατεδάφησης, όπως σας είπα, την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα ζήτημα, ζητούν οι ιδιοκτήτες να μετεγκατασταθούν. Όμως με βάση τον κανονισμό του Εθνικού Πάρκου εδώ του Σχοινιά, δεν επιτρέπεται πλέον να γίνουν χώροι εστίασης, να γίνουν ταβέρνες. Το μόνο που επιτρέπεται είναι να γίνουν κέντρα εξυπηρέτησης λουωμένων, τα οποία θα πρέπει να είναι ελαφρύες κατασκευές ή δυνατόν να μπορούν να μοντάρονται και να ξεμοντάρονται, ξύλινες κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 τετραγωνικά και να λειτουργούν μόνο ως αναψυκτήρια. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι θα μπουν απαγορεύσεις και στην κίνηση των αυτοκινήτων, τα οποία, όπως σας είπα, στάθμευαν πίσω στο δάσος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και για πυρκαγιά, αλλά ταυτόχρονα να εμποδίζεται και η φυσική αναγέννηση του δάσους, γιατί από την κίνηση των αυτοκινήτων. Άρα, πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εδώ στο δάσος. Θα πρέπει να παρκάρουν οι λουόμενοι σε κάποιο σημείο κάπου πιο μακριά και να έρχονται εδώ είτε με τα πόδια είτε με κάποια ενδεχομένως δημοτική συγκοινωνία.